Νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε όλους τους κλάδους και να προσφέρουμε και κυρίως οι άνθρωποι που είναι στην πολιτική να σέβονται και τον δικό μου χώρο. Γιατί έχουμε σωρία παραπώνων από τα μέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Φιλοξένεια Γιώργου Χριστοδουλάκη για την αυτοδιοίκηση πάνω στη συζήτηση των Airbnb έγινε η αιτία για να δυναμητήσει την ατμόσφαιρα και να εξελιχθεί σε έναν εκρηκτικό τηλεοπτικό διάλογο με την αντίδραση να είναι έντονη από την πλευρά του Δημάρχου Ιεράπετρας. Κύριε Καλατζάκη, ακριβώς τι εννοεί εδώ. Κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή δεν το έχουμε αυτό που λέει ο κύριος Χριστοδουλάκης. Είναι δύο δήμαρχοι. Έτσι, να λέμε έχουμε σωρία προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει αυτή η αντιπαράθεση. Εδώ βλέπω μια αντιπαράθεση του κυρίου Χριστοδουλάκη με το Airbnb, με τους ξενοδόχους. Δεν είναι αυτή η λογική. Με τους ξενοδόχους. Γενικά μιλάμε. Εδώ πρέπει όλοι μαζί. Δεν είναι με τους ξενοδόχους. Όλοι μαζί εδώ μιλάμε για τα προβλήματα και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Η αντιπαράθεση δεν βοηθάει πολύ. Λοιπόν. Αλλά αυτό που θέλω, αυτά όμως που θέλω να μου πείτε είναι τι προβλήματα έχετε με τους Δήμους. Οι Δήμοι τη δουλειά τους κάνουν. Στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στις αναπλάσεις. Τουλάχιστον για την Ιεράπετρα, έχετε να πείτε κάτι. Είναι ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας, κύριε Χριστοδουλάκη. Όταν έχω κάνει μία σύγχρονη πόλη, η οποία απευθύνεται. Εντάξει, κύριε Καρατζάκη, δεν αναφέρθηκε προσωπικά σε εσάς. Ο κύριος Χριστοδουλάκης εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τις αναφορές περί σημαντικής συμβολής στην κριτική τουριστική βιομηχανία των Airbnb την ώρα που ο κλάδος του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις πληρότητες αλλά και το κόστος. Δεν πρέπει εδώ πέρα και δεν έχει υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε ένα στον άλλο. Ξαναείπα πριν από λίγη ώρα, κύριε Δασκαλάκη, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βλέπει συλλήβδιν όλα τα επαγγέλματα και όλους τους κλάδους που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Βεβαίως, και μιλώντας εγώ εκπροσωπώντας το Δήμο Χερσονήσου, που πρέπει να πω ότι είπε ο κύριος Χριστοδουλάκης ότι το 65% των καταλυμάτων βρίσκονται στο Δήμο Χερσονήσου. Λογικό μου φαίνεται σε ένα Δήμο με τόσο εμπορικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά, είναι και ο Δήμος με τα μεγαλύτερα προβλήματα χωροταξίας και πολυδομικού σχεδιασμού στην Κρήτη για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι έχει γιγαντωθεί μέσα σε 30 χρόνια πολύ περισσότερο από άλλους προορισμούς και αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα. Στην αντιπαράθεση θέση πήρε και ο γνωστός τουριστικός πράκτορας Αντί Πασιφάκης, τονίζοντας ότι κατανοεί απόλυτα την αγανάκτηση του Προέδρου του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Φιλοξένεια. Το τελευταίο που πρέπει να παράτε ή να πείτε κάτι όταν κάνει καλά τη δουλειά του είναι ο Δήμος. Κύριε Χριστοδουλάκης, είναι θεσμικός στον τουρισμό. Εκπροσωπεί πάρα πολύ κόσμο, επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν μια δουλειά προσφέροντας στο οικογενειακό τους βαλάντιο ταυτόχρονα με τον ελληνικό τουρισμό. Εδώ υπάρχει μια διαφορά ως προς το Airbnb. Το Airbnb ξεκίνησε κάποιος να το κάνει με μοναδικό γνώμονα να προσφέρει στον εαυτό του.